Τον κύριο Κεδίκογλου, Νίκο. Αναφέρθηκε σε, μέχρι να έρθει ο κύριο Κεδίκογλου, αναφέρθηκε στα οικονομικά. Άκουγα στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, επειδή θα δώσω μια συνέντευξη το βράδυ ο κύριος Κασελάκης, ότι διαβεβαίωσε ή δεσμεύτηκε, δεν ξέρω ακριβώς πώς το είπε, ότι θα καταργήσει την προκαταβολή φόρου. Βέβαια, για τις εξαιρετικά άδικο πράγμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είτε να προκαταβάλεις φόρο για εισοδήματα που πιθανούν και να μην τα αποκτήσεις, έτσι. Έτσι είναι, κύριε Κεδίκογλου, καλώς ήρθατε. Ναι, έτσι είναι, για το συγκεκριμένο που έπιασε το αυτί μου τώρα μπαίνοντας. Γιατί θεωρούμε ότι σε μια οικονομία που πρέπει να είναι ανταγωνιστική, που έχει δυσκολίες έτσι κι αλλιώς ο ελεύθερος επαγγελματίας, το να του λες από τώρα πλήρωσε για του χρόνου που δεν ξέρεις πώς θα πάει η χρονιά κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι άδικο και νομίζω ότι είναι από τις δεσμεύσεις μας ότι θα πρέπει να αλλάξει. Σε το λέω αυτά όμως επευλήθησαν και σε μια περίοδο. Εντάξει, είχαμε τώρα την πότα του κατακτητή πάνω το κεφάλι μας. Τα μνημόνια. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε όλοι κάποια στιγμή να γυρίσουμε σε μια κανονικότητα που να είναι κανονική. Έτσι, και για το τέλος επιτιδεύματος που συζητάγαμε πριν, αλλά και για την προκαταβολή φόρου, όλα αυτά δεν κανονικά πράγματα, έτσι. Έτσι είναι όπως το λέτε. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να ξαναδεί το θέμα των πλεονασμάτων, γιατί μας κάνει εντύπωση ότι δεν έχει κάνει καμιά προσπάθεια διαπραγμάτευσης ή έστω τώρα που έχει βγει από τα μνημόνια. Άλλο είναι να υπάρχει μια παρακολούθηση από τους Ευρωπαίους και άλλο να έχει αυτά τα ποσοστά, τα βαριά για τον Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικονομία. Θα μπορούσε να το ξαναδεί όπως κάναν και άλλες χώρες. Δυστυχώς έμεινε εκεί χωρίς διαπραγμάτευση. Τα έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό τα πράγματα θα δυσκολέψουμε όπως λέγαμε μετά την περίοδο της πανδημίας. Η πανδημία ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν συγκυριακή και για τον κύριο Μητσοτάκη πολιτικά μιλώντας ήταν ευτυχής. Όσο και αν φαίνεται περίεργο να λες τυχερό κάποιον πρωθυπουργό που στην πρωθυπουργία του έτυχε μια πανδημία. Ωστόσο αυτό του επέτρεψε να μοιράσει χρήμα. Έδωσε 60 δις. Δυστυχώς ή ευτυχώς για τον κύριο ελαστικοποίηση από τους θεσμούς, από την Ευρώπη, από όλους, ότι παιδιά δεν πειράζει εν ώψη πανδημίας να είστε χαλαροί. Και το αποτέλεσμα των εκλογών εν πωλής πια από αναλυτές είναι ένας λόγος βασικός που λέγεται και αυτός. Ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε να μαζέψει 40 δις, ο κύριος Μητσοτάκης μοίρασε 60 δις. Ναι. Τώρα, ξεκινάει ο προϋπολογισμός την ερχόμενη πέμπτη προγραμματισμένη ψήφιση τα μεσάνυχτα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της Κυριακής. Γιατί δεν σας αρέσει ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης, κύριε Κεδικόγλου? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια καλή ευκαιρία να υποθούν αλήθειες με νούμερα και αριθμούς. Γιατί πέρα από ό,τι βιώνουμε καθημερινά οι πολίτες με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, με το μισθό που δεν βγαίνει, ακόμα και οι αριθμοί μας το λένε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση, είτε έχοντας μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, ότι με ένα πας και τα λοιπά, σου δίνω κάτι παραπάνω και μη ζητάς περισσότερα, είτε επικοινωνιακά έχει χτίσει αυτό το μύθο της ανάπτυξης και της ισχυρής οικονομίας. Εγώ προτρέπω τους τηλεθεατές, παρόλο που ξέρω ότι είναι λίγο βαρετή η διαδικασία, να δούνε λίγο τις μέρες αυτές στον προϋπολογισμό που θα αναφερθούμε σε στοιχεία. Να δουν τη συζήτηση. Για παράδειγμα, θα σας πω κάτι που είναι θέμα αριθμών. Είχατε πριν τον κύριο Θεοχάρη για τα οικονομικά. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους φόρους. Έχουμε για πρώτη φορά τους πιο υψηλούς φόρους τα τελευταία 27 χρόνια. 29% του ΑΕΠ. 65% είναι η έμεση φόρη, που είναι η πιο άδικη φόρη. Και επιπλέον έχεις τον μέσο μισθό στην Ελλάδα να είναι ο τελευταίος στην Ευρωζώνη. Από πλευράς ποσοστού. Εμείς σαν Έλληνες πολίτες αγοράζουμε το 68% από ό,τι μπορεί να αγοράσει ένας μέσος Ευρωπαίος πολίτης. Η ανεργία είναι εκεί που είναι. Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε 20 δισεκατομμύρια. Σε απόλυτες τιμές το δημόσιο χρέος επίσης αυξήθηκε. Και απλά επειδή έχουμε πληθωρισμό, φαίνεται ότι έχουμε αυτή τη σχέση που λέμε ΑΕΠ, αυτό που δεν μας φαίνεται τόσο πολύ. Αλλά σε απόλυτες τιμές. Κύριε Κεδικόγλου, μια που αναφερθήκατε στο χρέος, νομίζω ότι κάτι έγραψε το ντοκουμέντο σχετικά. Ναι. Το χρέος μας συνολικά ιδιωτικό και δημόσιο έχει φτάσει στα 700 τόσο. Στο Θεό που λέμε. Και αν θέλετε, οι δείκτες μας είναι δυστυχώς αυτή τη στιγμή χειρότεροι από αυτούς με τους οποίους μπήκαμε στα μνημόνια. Ακόμα και αυτό που λέμε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, εισαγωγές-εξαγωγές, είναι σε πάρα πολύ άσχημο σημείο. Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση επέρεται ότι έχουμε εξαγωγές, αλλά για να δούμε και τις εισαγωγές. Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί θα έρθει κάποιος και θα σας πει. Ναι. Μα τι λέτε, κοινωνιολογούμε. Όχι, όχι. Θα σας πει, κύριε Κεδικόγλου, αν τα πράγματα είναι έτσι, γιατί πήραμε επενδυτικές βαθμίδες από τους οίκους και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή θα σας πει ότι αυτά τα λέγατε και πριν, πιθανόν, αν θέλει να σας κάνει αντιπολίτευση. Εγώ δεν σας λέω αυτό. Σας λέω ότι αν η εικόνα της οικονομίας είναι τόσο κακή,
Πώς πήραμε τις επενδυτικές βαθμίδες. Ναι. Τι έγινε, ας πούμε, γιατί, deal κάναμε με τις... επικροτήθηκε η ελληνική οικονομία. Με τη Fitch, ξέρω εγώ με ποιον. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω ότι όλη αυτή η οίκη, εν πάση περιπτώσει, είναι διαβλητή οτιδήποτε. Αλλά ξέρετε ότι πάρα πολλά από αυτά είναι και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπήρχαν εποχές που τότε έπρεπε να δώσει ένα παράδειγμα τιμωρητικό η Ευρώπη και μπήκαμε στα μνημόνια. Τώρα θέλει να δώσει και κάποια success story, ότι κάποια πράγματα πάνε καλά και ότι υπάρχει μια ελπίδα. Και συνεπώς ήταν κάτι που αναμενόταν και όσο εμείς ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες, νομίζω ότι είναι κάτι το αναμενόμενο. Θετικό είναι, αλλά αν δείτε τις επενδύσεις, ας πούμε, αυτό το εξάμηνο, έχουν πέσει πάρα πολύ και είναι πολύ κάτω το στόχο. Και εν τω μεταξύ κάνει και κάθε μέρα κάποια νούμερα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, έλλειμμα διάβασα στον ΟΑΕ. 530 εκατομμύρια, τη στιγμή που ήταν 48, το θυμάστε καλύτερα, τη στιγμή που ήταν προϋπολογισμένα κέρδη 130 περίπου εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για 1 και 2 και 3 εκατομμύρια. Και απορούμε αυτοί οι διαχειριστές, οι άριστοι όπως λέμε, πώς έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία τα οποία περνά και στον ντούκου, περνά στο χαλαρό, δεν έγινε και τίποτα και καθημερινά βλέπουμε ελλείμματα και μαύρους σκελετούς εδώ και εκεί. Ναι, επειδή βλέπω το ρολόι μας και είναι και 42 και θα θέλαμε και ένα σχόλιο που δεν αφορά ούτε τον τομέα αρμοδιότητας, θα έλεγα, ούτε και το κομμάτι προϋπολογισμού. Αφορά όλη αυτή την ιστορία με την οπαδική βία. Ναι. Είδαμε σήμερα δύο υπουργούς να πηγαίνουν στον Άριο Πάγο και να λένε πάρε εδώ και 200 ονόματα. Και το ρεπορτάζ της Έλλης Τριανταφύλου λέει ότι θα ξαναπάνε στον Άριο Πάγο. Εγώ, αν θυμάστε, εσείς δεν μπορώ ούτε να το ερμηνεύσω, δεν μπορώ. Θα θυμάμαι ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης φεύγοντας πάλι είχε πει για μια λίστα ανθρώπων που είναι με το κοινό ποινικό έγκλημα κτλ. Με χούλιγκαν. Δηλαδή αλλάζουν υπουργοί και αυτές οι λίστες παραμένουν. Αφού τους είχαν τόσο καιρό, γιατί δεν τους έχουν πάει και να τους δει δικαιοσύνη. Αλλά βλέπω και μια προσπάθεια της κυβέρνησης, και τον κύριο Φλωρίδη χθες που είπε να ξεκουνηθεί η δικαιοσύνη, να ρίξουμε τα πάντα τα βάρη στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα μας. Είναι και κοινωνικό ζήτημα βεβαίως, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Και θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον ένα από τα βασικά που εκλέχτηκε, είναι με το σύνθημα νόμος και τάξη. Και είναι προφανές ότι τα μέτρα δεν ικανοποιούν κανέναν. Ούτε τις ομάδες, ούτε τους φιλάθλους, ούτε τους ίδιους τους αστυνομικούς, οι οποίοι ζητούν ίδια προστασία. Είχαμε τεράστιες συγκεντρώσεις αστυνομικών. Μα πώς να έχουμε αποτέλεσμα, να σας πω κάτι. Τι κάνουν ουσιαστικά, πάει το όλο θέμα 2 μήνες μετά. Δεν αλλάζει τίποτα. Και ποιος μας λέει ότι τα επεισόδια αυτά δεν θα γίνουν σε αγώνες βόλεϊ, δεν θα γίνουν σε αγώνες μπάσκετ. Άλλωστε, πολλά από αυτά τα εγκλήματα έχουν γίνει εκτός των γηπέδων και σε άλλα αθλήματα. Άρα, ουσιαστικά, αν δεν χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού, που τι είναι, υπάρχει πολιτική βούληση να σπάσει αυγά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στον χώρο του ποδοσφαίρου έχουν παρασφύρει και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με υπόκοσμο και με στοιχεία τη νύχτα και με παράνομο στοίχημα και με μεγάλου επιχειρηματίε. Εκεί θα κρυθεί η κυβέρνηση. Εσείς αυτά τα μέτρα τα έχουμε ακούσει 3 φορές. Ναι. Τα ακούσαμε τον Αύγουστο. Ωραία, τον Αύγουστο που το ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Μέχρι σήμερα που ξανά είχαμε τα ίδια προβλήματα. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος που δεν τα εφάρμοσε? Θα πληρώσει κάποια στιγμή κάποιος για τη μη λύση αυτού του προβλήματος? Μάλιστα. Κρατάμε τα ερωτηματικά και νομίζω τα θέματα. Νομίζω δεν είναι δικά μου, είναι όλη τη κοινωνία. Βλέπει τα πράγματα ξανά και ξανά να έρχονται σαν την ώρα τη μαρμότα. Και το ζητάμε για το κοντρόλ. Πηγαίνοντα στο κλείσιμο, επειδή αναφερθήκατε στο θέμα τη πολιτική βούληση. Ο Πρωθυπουργό έχει πρόσφατη πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή και 9 κόμματα στη Βουλή να μοιράζονται το υπόλοιπο ποσοστό. Είναι μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Σωστά. Και εσείς περάσατε την τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση των 11 και τα λοιπά. Έτσι είναι, ναι. Η ερώτηση είναι αν τώρα που υπάρχει μια τόσο ισχυρή κυβέρνηση που δεν μπορεί να πιεστεί και όπως άλλες εποχές το ίδιο από την αντιπολίτευση. Αν δεν γίνει τώρα, πότε θα γίνει? Αυτό είναι μια σωστή ερώτηση που μάλλον προς την κυβέρνηση πρέπει να την κάνετε, αλλά νομίζω ότι σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με καρτέλ, τα οποία έχουν να κάνουν με υπερκέρδη, δέστε τα υπερκέρδη στην ενέργεια 3 δις, στις τράπεζες 2,5 δις, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ άλλα 2-3 δις, εκεί δεν τα αγγίζουμε αυτά. Εκεί που είναι να πιάσουμε τη μαρίδα, όπως είπατε προηγουμένως, τον κάθε ένα, το μικρό, γιατί είναι στο σχέδιο Πισαρίδη που δεν θέλουν τους μικρομεσαίους και πρέπει να πάμε σε μεγάλους. Είναι ιδεολογικό το θέμα, το καταλαβαίνουμε. Εκεί η κυβέρνηση φαίνεται να έχει μεταρρυθμιστικό ίστρο, όπως λέγανε κάποτε. Στα άλλα υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Κύριε Κεντίκογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Σημεών Κεντίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Και τεμεάρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Εννοείται. Έτσι, δηλαδή είπαμε Εύβοια και κατευθείαν θυμήθηκα την κλιματική κρίση, βέβαια, και την πολιτική προστασία. Και να μην ξεχνάμε και την Θεσσαλία, γιατί πλησιάζουν και Χριστούγεννα.